House. 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 Λοιπόν, φίλοι μου, για φορολογικό θέμα είμαστε σήμερα στο δρόμο. Ψηφίστηκε το καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο που άλλαξε πριν μια εβδομάδα. Από εδώ και πέρα, για να χτίσετε το αφορολόγητο του κάθε ενός από εμάς στη δήλωσή του, θα πρέπει οι αγορές σας να γίνονται μέσω πλαστικού χρήματος, μέσω πιστωτικής κάρτας, ή χρεωστικής ή πιστωτικής. Αυτές θα δέχεται μόνο το κράτος, ότι είναι δαπάνες για τις αγορές σας. Ζώνες δεν φοράμε. Ζώνες λέω. Δαπάνες για τις αγορές σας. Οι υπόλοιπες με μετρητά, και αυτό γίνεται βασικά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Με αυτό το μέτρο πια θα γίνει της κακομοίρας. Για να ρωτήσουμε εδώ τον κόσμο την άποψή του. Τι έχει να πει. Α, έλα εδώ. Good morning. We are from the television. Δεν θέλουν τα κορίτσια. Δεν θα μιλήσει. Εσύ θα μιλήσει. Οι αγορές και το αφορολόγητο από σήμερα θα δικαιολογούνται μόνο με αγορά πιστωτικής κάρτας. Έχετε πώς. Έχουμε. Το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Συνήθως. Πάντα. Εσείς στις αγορές σας. Όχι. Αγορές κάνετε συχνά με πιστωτική. Όχι. Α, όχι μου είπες. Θεέ μου, δηλαδή. Εσείς τι κάνετε στο μαγαζί. Εμείς... Έχετε πιστωτική. Έχουμε πιστωτική. Τη χρησιμοποιεί ο κόσμος. Τη χρησιμοποιεί ο κόσμος. Μετρητά δεν έχει ο κόσμος. Πιστωτική έχει. Ναι, αλλά γίνεται για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ναι. Εγώ και εσύ φοροδιαφεύγουμε, όχι τα μεγάλα ψάρια. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει αυτό το μέτρο. Θα βοηθήσει. Πάμε και έχετε παγώσει όλοι, λες και είμαστε στη Μητρόπολη Αθηνών. Εδώ πέρα, ναι. Σε αυτό το δρόμο, δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος. Γιατί? Κατεβαίνω το αυτοκίνητο, αριστερά τα πεζοδρόμια τόσο. Μα δεν μπορεί να φαρδίνουν άλλο, δεν χωράει να φαρδίνουν άλλο τα πεζοδρόμια. Να αφήσει ένα πεζοδρόμιο, να φαρδί. Το κάνει μεγάλο, ναι. Και από εκεί να το κάνει. Κοίτα να δεις τώρα, έρχονται άνθρωποι. Μπορεί να μην λέει, να περπατήσει κανένα. Για άλλα να το δούμε τώρα. Ανοίξαμε παρένθεση. Ανοίξαμε παρένθεση. Καλά, δεν συζητάμε τώρα για καροτσάκια. Λοιπόν, εδώ έχει κάτσει ο κόσμος στην ουρά για να περάσει. Λοιπόν. Και δεν έχουμε και τέτοια να σταματήσει ο άνθρωπος. Άντε τώρα να περάσει η γυναίκα με το παιδάκι. Άντε να περάσει τώρα η γυναίκα με το παιδάκι. Χάρε, δεν είμαστε άνθρωποι. Λοιπόν. Α, να, οι κοπέλες ήταν καλές και ήταν και τουρίστριες. Λοιπόν, αγορές με πιστωτική. Να δω, κύριος. Καλημέρα, ας ρωτήσουμε. Γεια σας, ορίστε. Για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που προβλέπει οι αγορές να γίνονται με πιστωτική για να χτίσεις το αφορολόγητο, συμφωνείτε? Ναι, βέβαια συμφωνώ. Γιατί? Πιστεύω πως θα δώσει μεγάλα πλεονεκτήματα στους καταναλωτές και προτερήματα. Το θέμα
Γίνεται γιατί θα πατάξει τη φοροδιαφυγή καταρχήν, που γίνεται για αυτό το λόγο. Από εκεί ξεκινάει η φοροδιαφυγή, γιατί έτσι μπορούν να έχουν, αν δεν έχει πλεονεκτήματα κάποιος ώστε να δουλεύει με ηλεκτρονικά, ναι. Έτσι δημιουργείται η φοροδιαφυγή. Οπότε σιγά σιγά θα αλλάξουν τα πράγματα. Εσείς γενικά στις αγορές σας τη χρησιμοποιείτε, την προτιμάτε δηλαδή? Προσπαθώ όσο γίνεται, ναι. Όσο μου δίνεται η δυνατότητα. Γιατί θέλει και χρήση λογισμένη, εφόσον δεν βλέπεις το μετρητό να φεύγει άμεσα. Είναι πλέον πολύ εύκολα όλα, οπότε ναι. Μπορεί κάποιος να το κάνει με ευκολία. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, καλημέρα. Έρχομαι. Και ο Κώστας Σιμίτης και ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου και ο Κώστας ο Λαλιώτης και ο Αντώνης ο Σαμαράς και ο Αλέξης ο Τσίπρας και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Γιάννης ο Βαρουφάκης. Όλοι έβαλαν το χεράκι τους για να χτιστεί μια ωραιότατη ταφόπλακα πάνω από τον τάφο της χώρας μας. Σπούδασε κι εσύ στο Γραφείο Τελετών το Καλό Ταξίδι. Όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί αυτής της χώρας από αυτό αποφύτησαν. Εδώ η κυρία. Καλημέρα, να σας ρωτήσουμε κάτι. Ναι. Το Υπουργείο λέει ότι από εδώ και πέρα για να έχετε αφορολόγητο πρέπει να αγοράζετε με πιστωτική. Αλλού. Δεν θέτε εσείς. Πώς μου είπατε να σας πω. Παιδιά. Να, φίλος μου, να σας ρωτήσουμε κάτι. Όχι, ξένος. Ξένος foreign. Καλημέρα, σε ρωτήσουμε κάτι. Όχι, αγοράζετε με πιστωτική? Όχι, δεν θέλετε. Δεν βρίσκομαι και άνθρωπο να σταματήσει. Εδώ ο φίλος μας. Συγγνώμη, να σε ρωτήσουμε κάτι. Βιάζεσαι. Πρόσεχε. Πρόσεχε, γιατί θα πας πιο γρήγορα. Εδώ, καλημέρα, καπετάνιε. Τι γίνεται? Καλά είσαι. Για το αφορολόγητο που θα πρέπει να το χτίζεις με πιστωτική κάρτα, τι θα πεις? Εμείς είμαστε γέροι. Δεν ξέρω εγώ τέτοια πιστωτική πράγμα. Πρέπει, ό,τι αγοράζεις να εδώ. Στο χασάπι πιστωτική. Λοιπόν. Ρε εσύ. Έβρακα. Γεια σας, τι κάνετε? Μόνο δεν έχεις εσύ που είναι για σήμερα. Όχι. Μονάχος κουρεύτηκες. Όχι, ο Τσίπρας με κουρέψε. Πλάκα, όσο καιρό σε ξέρω είναι το πιο ωραίο τέτοιο. Ωραίο κουρεματάκι. Ωραίο Λουκ, ναι. Ο Τσίπρας. Δεν αρχίζεις και κάνεις και εσύ εδώ κάτι τυροπιτούλες, κάτι λιμανάκια. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι, οι αγορές από εδώ και πέρα λέει για να έχεις αφορολόγητο θα γίνονται με κάρτα. Κομμένο το μετρητό. Όποιος εδώ και μετρητό κρέας δεν τρώει, φίλε. Δεν έχει, φίλε. Εσύ υποχρεωμένο να έχεις μηχανάκι για πιστωτική. Δεν έχω μηχανάκι, έχω για τη διανομή. Δηλαδή τώρα εδώ οι άνθρωποι μας σου πούνε εμείς θα πληρώσουμε πιστωτική. Πληρώνουνε, ρε. Α, Έχω, μπορεί τα μηχανάκια είναι εκεί. Γιατί πρέπει να παταχθεί η φοροδιαφυγή? Να παταχθεί. Από ποιους? Απαταχθεί αυτό. Μισό κιλό κρέας, αυτά και τα λουκάνικα και από εκεί. Από αυτούς τους κλέφτες θα παταχθεί. Ένα και έχω δουλειά. Αυτοί δεν πιάνονται. Τι δουλειά έχεις, κάτσε εδώ να το φάμε. Να πάω να δει το Τσίπρα. Πάταξη της φοροδιαφυγής. Στη Βουλή στείλετε. Στη Βουλή το κόμμα του Μπαλτά. Άμα βάλω με τον Μπαλτά θα με ψηφίσεις? Αμέ. Ναι, αμέ, καλά. Θα πάρεις. Δεν ψηφίζω κανένα. Όλοι ναι, λέγανε και στο τέλος δεν με ψήφισε κανένας. Μανώλη, πού πας, έλα να σου πω. Εδώ. Έλα, τι θες? Έλα να σου πω για το καινούριο κόμμα. Ποιο καινούριο? Το κόμμα του Μπαλτά. Το κόμμα του Μπαλτά. Θα βάλεις εσύ? Μαζί έβαλα με δυο. Γιατί όλοι λένε και όταν έρθει η ώρα να αυτό. Μαζί έβαλα. Θέλεις? Ναι, μέσα. Αλλά θα είσαι υποδιευθυντή, πώς το λένε. Μετά από σένα. Ναι. Εγώ θα είμαι συναγχώνει. Δύο χρόνια εγώ πρωθυπουργός και δύο εσύ. Δεν θέλω. Εγώ θα είμαι στον απαχωνισμό. Στον απαχωνισμό. Έκλεψες. Μοιάζομαι βομβαρδισμένο τοπίο. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας ζωντανά για μία μοναδική βραδιά στοιχείο στην Οδύσσια Wine Bar. Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου θα μας χαρίσει τις υπέροχες μουσικές και τα τραγούδια του.
Μα απέλυσαν απ' τη δουλειά, με χώρισε η γυναίκα. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας ζωντανά στην Οδύσσια, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου. Κάντε άμεσα τις κρατήσεις σας στα τηλέφωνα 2271 02585 και 6942 22 2250. Boxstrom. Ποιότητα και εκπληκτικές τιμές. Παπλώματα Boxstrom. Μονό 25 ευρώ, υπέρδιπλο 35 ευρώ. Μαξιλάρι ύπνου ανατομικό Boxstrom 5 ευρώ. Στρώματα College μονό 90, ημίδιπλο 120, διπλό 150 ευρώ. Έκπτωση σε όλα τα στρώματα έως 25%. Ηλεκτρικές κουβέρτες, η διπλή από 35 ευρώ. Μοναδική ποικιλία σε κρεβάτια, κρεβάτι διπλό ελληνικό 58 ευρώ. Καλόγυρι από 25 έως 35 ευρώ. Τραπέζι κουζίνας με 4 καθίσματα μόνο 105 ευρώ. Στον πάνω όροφο στο κατάστημά μας έπιπλα στοκ σε τιμές δώρου. Εδώ είναι απευθείας η παραγωγή. Αγοράζετε την ποιότητα που πληρώνετε και η τιμή εργοστασίου με την εγγύηση της Boxstrom. Παράδοση των εμπορευμάτων χωρίς καμία επιβάρυνση σε ολόκληρη τυχείου. Yeah. One, two. Welcome to the La La Land. It's not all about the money, not all about the fame, not yeah. all about the money, 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 money. La, 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 it's la, not la. All about the money, not yeah. all about the fame, uh-huh. not all about the money, money. Timothy. Baby girl, let me holla at you. I know you see these scars Come fast on, too. Man. But take a minute, let me explain. Need somebody who'll ride when times change. Could you be the one to ride a shotgun and hold my heart? You're the right one. See when everything fade, you'll be right there. No blinded by the stars and bright glare. You will get a girl, but you ain't like that. See you different, I like that. See the money in the cars don't mean a thing. Eat anybody famous, all a game. Can't even hold my pain, be true to your man. Just stick to the plan, wanna give you my last name. Gonna show you I ain't playing. Ελάτε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Χάραμα. Μια μοναδική νησιώτικη βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη και την ορχήστρα του. Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Χάραμα. Ο Νίκος Ζωηδάκης θα είναι μαζί σας για ένα ανεπανάληπτο βράδυ. Τιμή εισόδου με φαγητό 20 ευρώ. Κάντε τις κρατήσεις σας τώρα στο 6932-109-775 και 2271-041-057. Ο Νίκος Ζωηδάκης το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Χάραμα. 1, 2, 3. Χάος! Λοιπόν, βιάζεις, σου κόβουνε το πουλί. Ναι, κόψουμε το πουλί. Κλέβεις, σου κόβουνε το χέρι. Ναι. Λοιπόν, να μαζεύετε σιγά σιγά. Καινούριο κόμμα θα κατεβάσουμε. Θα μας ψηφίσεις. Κάπου το έχουν αυτό. Κάπου νομίζω στη... Πού το έχουνε. Και πού είναι τα χρυσά πάνω στους πάγκους. Ναι, πού είναι αυτό, ξέρετε. Πού είναι αυτό με τα χρυσά πάνω στους πάγκους, πού είναι. Στη Αφρική. Όχι, βέβαια. Σαουδική Αραβία είναι. Στην Τζέντα. Ναι, εκεί πάμε. Είναι απλωμένα τα κρέατα και αυτά, κλέβεις μια μπριζόλα, χρακ. Και μετά τρώω χασάπι στο χέρι σου. Και γίνεται ο χαμός. Έχει γίνει αυτό. Ναι. Πες μας, να τα μάθει ο κόσμος εδώ. Του λες... Να πιάσω το κιλό το χρυσό. Ναι. Ναι, βάζω. Ένα κιλό. Ένα κιλό. Ένα κιλό. Ναι, πώς ήταν, όσοι είναι, πλάκα. Ναι, ναι. Βγαίνω, ολοκάθαρη ήταν. Ναι, λες να την πάρω. Όχι, δεν είναι. Άμα την πάρεις, χραπ, 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 χραπ. Δεν θα σου κάνω τίποτα. Τίποτα, όχι. Άλλοι έχουν κλέψει τόσα. Άλλοι. Αχ. Αχ, γεια. Ακούς. Τα βλέπεις όλα απλωμένα.
Πά να κάνει την κίνηση. Τσακ! Τσακ! Πάει το χεράκι σου. Αξίζει. Αξίζει. Ευχαριστούμε. Δεν επεκτείνομαι. Τι. Κάρτα παντού. Κάρτα. 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 Και στα σουβλάκια κάρτα. Φεντικό. Τι γίνεται φίλε μου. Πιστωτική κάρτα έχεις. Το ξέρεις ότι από εδώ και πέρα όλοι αγορές και τέτοια μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας. Ναι. Θα πρέπει να βάλεις μηχανάκι. Και όταν σου τύχει ένα delivery, τι θα κάνεις. Α, σωστό. Μα έχει και τέτοια, έχει φορητά. Πρέπει να έχεις και φορητό, έτσι. Ναι, πόσο έχει αυτό. Εσύ το δίνουνε δώρο, εσύ το δίνουνε. Δεν ξέρω. Τα delivery θα κυκλοφοράνε με τέτοιο. Σου έχει τύχει να σε πληρώσουν σε delivery με κάρτα. Όχι. Όχι. Ακόμα όχι. Και γενικά εδώ δεν έχει τύχει ακόμα κάποιος με κάρτα. Υπομονή. Έρχεται. Έρχεται για να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Αυτό σουβλάκι θα την πατάξουμε. Μην με κοιτάς και είμαι τρελός. Μην με κοιτάς και είμαι τρελός. Πέσανε. Τι να κάνω, γιατί είμαι άγρις παντελέμονας. Γιάννη, δείξε πάλι εκεί την ταράτσα. Και το Ελενί... Α, το από εδώ, ε! Η ταράτσα εκεί βλέπεις έχει φύγει μισή. Δεύτερη φορά που το δείχνουμε. Θα το φάει κανείς το κεφάλι και θα το πληρώνει το καινούριο. Και το Ελενί... Έχουμε τις αγορές που είπε το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνονται μέσω κάρτας πιστωτικής. Έχεις πιστωτική? Όχι, δεν έχω πιστωτική. Είσαι υποχρεωμένος για να έχεις αφορολόγητο. Στη δήλωσή σου ό,τι παίρνεις να το παίρνεις με πιστωτική. Ναι, δεν το γνωρίζω. Από πού πρέπει να πάρω με την κάρτα. Και πώς εσύ ξέρεις να πληρώνω με κάρτα. Αυτή την τράπεζα. Αυτή που σου δίνει και πας και σηκώνεις. Μα δεν ξέρω. Αυτή που σου δίνει και σηκώνεις κάθε... Που σου βάζει κάθε εβδομάδα τα 420. Ναι, κάθε μήνα. Αυτά... Κάθε μήνα μας τα βάζουμε. Όχι, κάθε εβδομάδα άμα μπας σου βγάζει τη σου δίνει 420. Α, κάρτα σου έχω. Σου τα βάζει το... Αυτά στα βάζει η κυβέρνηση κάθε μήνα. Α. Κάθε μήνα επιδοτεί τον κόσμο με 420 ευρώ. Μάλιστα. Και σου λέει από εδώ και πέρα οι αγορές θα είναι μόνο με κάρτα. Μόνο κάρτα. Για ρωτήσε το να μεταλάβει. Ναι. Κοινώνησε. Έλα. Γιατί. Κάτι λέει, ο φίλε. Κοινώνησες λέει. Ναι, τι είσαι γι' αυτό. Ναι, του είχα πει, είχα εξάμεινο αποκλεισμό. Επέρασε πια, πριν... Ναι, το Μάρτιο μέχρι το... Και τον είχες πάρει, γιατί τον είχες τον είχε ρίξει τον αποκλεισμό. Ο αποκλεισμός ήταν... Τι, του είχες αγκάσει το χέρι, ξέρω. Όχι, δεν είναι. Κάτι με είχε ρωτήσει ο δάσκαλος, ο κομπός και λέω, μα τι να κάνω. Για να μην το λέω. Και σου ρίξε 6 μήνες. 6 μήνες. Αλλά τελείωσε όμως τώρα. Ο αποκλεισμός έληξε. Αθώος ο κατηγορούμενος, ευλόγησον. Ρε, μην γελάζει. Στις 4 του Οκτώβρη, τώρα ξέρεις. Κόμμα κυνηγών Χίου. Για να μην πάει χαμένη η ψήφο σου. Κόμμα κυνηγών Χίου. Ψήφισε στις 4 του Οκτώβρη το κόμμα κυνηγών της Χίου με θέσεις για την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, τη θρησκεία, την νηστεία. Κόμμα κυνηγών της Χίου, υποψήφιος για το νησί μας, Μανώλης Βερβεράκης. Στις 4 του Οκτώβρη
τώρα ξέρεις. Επιτέλους, πυροβόλησέ τους. Έρχομαι μέσα. Ναι. Μακαρόνια με κοιμά. Να εδώ το βλέπεις το τέτοιο. Δες το από εδώ που φαίνεται καλά. Δες πως έχει φύγει το τέτοιο. Αυτό ένας θα το φάει στο κεφάλι και μετά άμμο μείνω εδώ, αλληλούια. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να, κοπέλα. Γιατί, σας πήραμε για να σας δείξουμε. Εσύ, έλα Χριστέ μου, έλα Χριστέ μου. Γεια σας. Χαιρετούμε το δημοφιλή. Λοιπόν, ο μεσίτης στο σπίτι σας. Το νου σας ρεμάλια. Το νου σας καλά ρεμάλια. Το θέμα μας είναι οι πιστωτικές κάρτες που από εδώ και πέρα θα χτίσουν το αφορολόγητό μας. Ωραία. Στη φορολογική σου δήλωση πια πρέπει να σταματήσεις να πληρώνεις με μετρητά. Ωραία. Πρέπει να πληρώνεις με πιστωτική χρεωστική. Για να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Τι λέτε εσείς, κύριε Μιλτιάδη? Εντάξει, είναι ένα μέτρο, πιθανό να πιάσει, πιθανό να μην πιάσει, δεν μπορώ να σου πω. Συγγνώμη, δηλαδή ο πάπου σου και ο πάπου μου. Εντάξει, εκεί που είναι. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Η αλήθεια όσον αφορά τώρα την πάταξη φοροδιαφυγής, όλα αυτά είναι μήμετρα. Έτσι. Χρειάζονται άλλες λύσεις για να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Σωστό. Αυτές δεν είναι. Είναι ημίμετρα όλα αυτά. Και τα πράγματα είναι απλά, μην νομίζω ότι είναι τίποτα έτσι υπερβολικά δύσκολο να παταχθεί. Το θέμα είναι να υπάρχει πρόθεση από τους υπεύθυνους, ας πούμε, τους ηθήνοντες. Δεν σε βλέπω όμως και πολύ έτσι αισιόδοξο. Αισιόδοξος, εντάξει, αισιόδοξος είμαι. Τώρα θα δούμε. Έρχεται ένας και σου λέει θέλω να πάρω ένα οικόπεδο, ένα σπίτι, αλλά θα το πληρώσω με πιστωτική. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ιδιοκτήτης να εισπράξω το τίμημα. Ναι, ρε παιδί μου. Εσύ πληρώνεις καταρχήν με πιστωτική, γιατί δεν βλέπω μηχανάκι να έχεις. Εντάξει, είναι καινούργια επιχείρηση και το έχουμε κάνει την έτσι, περιμένουμε. Γιατί τώρα εδώ στο δικό σας τομέα υπάρχει κάποιος που πληρώνει με κάρτα? Προς το παρόν δεν μου έχει τύχει. Ναι. Έτσι. Αλλά εντάξει, καθόλου απίθανο να συμβεί και αυτό το πράγμα. Και επειδή είμαστε σε μια κρίσιμη οικονομική περίοδο, να σε ρωτήσουμε και κάτι πάνω στη δουλειά σου, αυτές τις περιόδους η δουλειά σας έχει αύξηση, άνοδο? Όσον αφορά τα ακίνητα στοιχείο, η αγορά είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα. Έχει ισορροπήσει, εγώ θα έλεγα. Θέλω να πω, γίνονται και πράξεις? Γίνονται, ναι. Γίνονται. Γίνονται για συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ζητήσεις. Στοχευμένα πράγματα, ας το πούμε έτσι. Και φαντάζομαι τα οικόπεδα αυτά όλα δεν φεύγουν για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό έλεγα και πριν, ότι δεν έχει στοιχείο, η αγορά είναι ισορροπημένη. Δεν υπάρχει αυτό το τρελό, το άρρωστο, το 3.000 ευρώ το μέτρο, αλλά δεν υπάρχει το επίσης άρρωστο της Αθήνας, 300. Ας πούμε, 300 και 200, υπάρχει το τσάμπα γιατί έχω τον έμφυα, ας πούμε. Είμαστε σε μια ισορροπημένη κατάσταση, οι τιμές είναι λογικές, δεν είναι ούτε πολύ φθηνές, ούτε πολύ ακριβές. Είναι ισορροπημένες απόλυτα. Είναι καλή περίοδο για κάποιον δηλαδή να κάνει μια επένδυση τώρα, δεν ξέρω αν θεωρείτε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η καλύτερη επένδυση για τυχείο, ναι, για τυχείο μιλάμε, ναι, πάντα, ναι, έτσι, ναι, είναι τα ακίνητα. Ναι, ρε φίλε, αλλά με όλα αυτά το κοπάνισμα που τρώνε. Εννοείς όταν λες ακίνητο, τι εννοείς, οικόπεδο, ας πούμε? Ένα σπίτι, κάποια διαμερίσματα προς ενοικίαση. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ προτείνω, ας πούμε, στον κόσμο να φτιάξει μικρά διαμερίσματα 35-40 τετραγωνικών επιπλωμένα. Μοιάζομαι βομβαρδισμένο τοπίο με ένα στιχάκι που είναι μουτζουρ. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας ζωντανά για μία μοναδική βραδιά στοιχείο στην Οδύσσια Wine Bar.
το Σάββατο 22 Οκτωβρίου θα μας χαρίσει τις υπέροχες μουσικές και τα τραγούδια του. Μα πέλησαν απ' τη δουλειά, με χώρισε η γυναίκα. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας ζωντανά στην Οδύσσια, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου. Κάντε άμεσα τις κρατήσεις σας στα τηλέφωνα 2271-02585 και 6942-22-2250. Το σίδηρο, το πιο σημαντικό κομμάτι της οικοδομής. Μια οικοδομή με σκουριασμένα σίδερα έχει πολύ μικρή διάρκεια στο χρόνο. Προμηθευτείτε τα κατάλληλα σίδερα στις κατάλληλες συνθήκες για τη δική σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Εργαζόμαστε με όλες τις καιρικές συνθήκες σε ειδικά διαμορφωμένους, στεγασμένους και προστατευμένους χώρους. Είμαστε οι μόνοι που δουλεύουμε υπό κάθε καιρικές συνθήκες. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Σύρματα για περιφράξεις, σίδηρα για μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια και πάνελ. Τα σίδερά μας βρίσκονται προστατευμένα όλο το χρόνο και εγγυώνται την καλύτερη ποιότητα στη δικιά σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Τηλέφωνο 78-408. Το καλύτερο για τη δική σας οικοδομή. Boxstrom. Ποιότητα και εκπληκτικές τιμές. Παπλώματα Boxstrom. Μονό 25 ευρώ, υπέρδιπλο 35 ευρώ. Μαξιλάρι ύπνου ανατομικό Boxstrom 5 ευρώ. Στρώματα College μονό 90, ημίδιπλο 120, διπλό 150 ευρώ. Έκπτωση σε όλα τα στρώματα έως 25%. Ηλεκτρικές κουβέρτες, η διπλή από 35 ευρώ. Μοναδική ποικιλία σε κρεβάτια, κρεβάτι διπλό ελληνικό 58 ευρώ. Καλόγυρι από 25 έως 35 ευρώ. Τραπέζι κουζίνας με 4 καθίσματα, μόνο 105 ευρώ. Στον πάνω όροφο στο κατάστημά μας, έπιπλα στοκ σε τιμές δώρου. Εδώ είναι απευθείας η παραγωγή. Αγοράζετε την ποιότητα που πληρώνετε και η τιμή εργοστασίου με την εγγύηση της Boxstrom. Παράδοση των εμπορευμάτων χωρίς καμία επιβάρυνση σε ολόκληρη τυχείου. Ελάτε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Χάραμα. Μια μοναδική νησιώτικη βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη και την ορχήστρα του. Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Χάραμα. Ο Νίκος Ζωηδάκης θα είναι μαζί σας για ένα ανεπανάληπτο βράδυ. Τιμή εισόδου με φαγητό 20 ευρώ. Κάντε τις κρατήσεις σας τώρα στο 6932-109-775 και 2271-041-057. Ο Νίκος Ζωηδάκης το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Χάραμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ προτείνω, ας πούμε, στον κόσμο να φτιάξει μικρά διαμερίσματα 35-40 τετραγωνικών επιπλωμένα. Θα έχει σίγουρα νοικιασμένα ανά πάσα στιγμή. Και αυτά σε τι τιμές παίζουν, ας πούμε. Και με πολύ καλό ενίκιο. Μπορεί και 300 ευρώ. Ανάλογα την κατάσταση. Ανάλογα την περιοχή. Την περιοχή. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για επιπλωμένα διαμερίσματα. Πολύ μεγάλη ζήτηση για επιπλωμένα που διαμερίσματα. Δεν έχει κανένα κόστος φοβερό, έτσι. Δεν είναι φοβερό το εδώ. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη απόδοση. Έτσι, αυτή τη στιγμή η καλύτερη επένδυση για τυχείο είναι αυτή. Μικρά διαμερίσματα επιπλωμένα. Ωραία. Έχω τρία διαμερίσματα, αυτά που λες. Να. Και παίρνω ένα χιλιάρικο το μήνα. Να. Με απόδειξη κανονικά. Ωραία. Τι μου μένει? Θα σου μείνει το 60%. Έτσι. Το 60%. Ακούστε να δείτε. Η απόδοση αυτή τη στιγμή, μια μέση απόδοση ενός διαμερίσματος είναι γύρω στο 4-5%. Αυτά συνήθως, για μειχτά μιλάμε. Αυτά συνήθως τα διαμερίσματα, τα πιο μικρά που λέμε, έχουν γύρω στο 6-7%. Αν αφαιρέσουμε το 40% που λέμε φόρους, έμφυα κτλ., μένει μία
ένα υπόλοιπο γύρω στο 4% το χρόνο, ετήσια απόδοση. Πείτε μου μια απόδοση 4% σε άλλη επένδυση. Δεν υπάρχει. Και βέβαια, δεδομένου ότι το ακίνητο δεν χάνει την αξία του, είμαστε στο full, είμαστε στο peak της πτώσης. Της κρίσης αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θες να πεις δεν έχει πιο κάτω? Δεν ξέρω αν έχει λίγο πιο κάτω ή λίγο πιο πάνω. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο peak μιας κρίσης, μιας οικονομικής κρίσης. Στην Χίο, λοιπόν, εγώ δεν έχω πελάτες που έχουν έρθει να ξεπουλήσουν τα σπίτια τους. Όλοι πουλάνε κάποιο σπίτι, κάποιο οικόπεδο, κάποιο χωράφι για κάποιον λόγο. Έτσι, είναι πολύ ελάχιστοι οι άνθρωποι που έχουν έρθει και μου είπαν σε παρακαλώ, πρόθεσέ το γιατί έχω ανάγκη. Είναι πάρα πολύ λίγοι. Ναι. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι υπάρχει μια ασφάλεια στην αγορά των ακίνητων στην Χίο. Και έχει μια καλή απόδοση. Μια απόδοση καθαρή του 3 και 4% εάν έχεις κάποια χρήματα στην άκρη. Α, κατάλαβα το σημείο. Ναι, ναι, ναι. Θα σου αποφέρει μια καθαρή απόδοση 3-4%. Δεν υπάρχει άλλη επένδυση. Παρά να τάξεις, εννοείς, στο εννοείται. Στρώμα ή στο... Εννοείται. Κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή, είτε από κλοπές, αυτό είναι γνωστό, είτε από να χάσει την αξία του τα χρήματα, χίλια δύο πράγματα μπορεί να γίνουν. Έτσι. Αλλά αυτήν την άλλη στιγμή μπορεί και μέσα σε μια εβδομάδα να αλλάξει πάλι το καθεστώς. Ποιο καθεστώς? Φορολογίας, εμφυολογίας. Όπως και να έχει το πράγμα. Πόσο να πάει πια η φορολογία? Δηλαδή για όνομα του Θεού. Εντάξει. Πια... Εδώ λένε ότι με το καινούριο μνημόνιο το 17 πρέπει όσοι έχουν δύο παιδιά να δουν ποιο αγαπάνε περισσότερο. Α. Το άλλο τι να το πει, στον Κιάδα, το άλλο, το δεύτερο. Θα το παραδώσουν στην κυβέρνηση. Αν έχει ένα παιδί, ένα θα δώσει ένα νεφρό, κάτι. Α, κάπως έτσι. Και διάφορα. Ωραία, δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Ενδιαφέρον στο νησί μας υπάρχει από εξοχιακούς αγοραστές? Ναι, έχει. Και από απέναντι? Πολλούς. Ναι. Να, αυτοί πολύ. Για ποιο λόγο το κάνουν? Εμένα η αίσθηση που έχω αποκομίσει με τους ανθρώπους που μιλάω είναι ότι είναι δύο οι λόγοι. Ο βασικός λόγος είναι ο φόβος. Υπάρχει πολύ έντονος φόβος και περισσότερο από άνθρωπους στα παράλια, οι οποίοι ενδεχομένως να μην είναι ερντογανικοί, ας το πούμε έτσι. Φόβος εννοείς πολιτικό τέτοιο? Βέβαια, ναι. Πολύ έντονο είναι αυτό. Ναι. Και ένα, σε μικρότερο βαθμό, ας το πούμε έτσι, είναι το ότι θέλουν λίγο να νιώσουν τη χαλαρότητα που έχει η Ελλάδα, η Ευρώπη, ας πούμε, γιατί όλοι αυτοί είναι για λόγους επένδυσης, και για επένδυση, ή δεν το βλέπουν έτσι? Όχι. Υπάρχουν ζητήσεις και γι' αυτό. Και ναι. Για μεγάλες επενδύσεις. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες νομικά κολλήματα. Δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Ναι. Υπάρχουν αρκετά νομικά κολλήματα. Ναι. Συγγνώμη, κάποιες εταιρείες που έχουν ανοίξει με Τούρκους ιδιοκτήτες, αυτές πώς γίνονται? Είναι άλλη, κάποια μαγαζιά. Είναι άλλη περίπτωση η επιχείρηση, άλλη περίπτωση το ακίνητο. Είναι διαφορετική περίπτωση. Μάλιστα. Όχι ότι απαγορεύεται. Δηλαδή, πώς να το πω αμέσως, τι απαγορεύεται. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Οι οποίες βέβαια δεν είναι εύκολες, δεν είναι απλές. Ναι. Πρέπει να πάρουν κάποιες άδειες ειδικές και όλα αυτά. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Και εγώ νομίζω ότι εάν γίνει αυτό, θα φέρει και μεγάλη άνθηση και στοιχείο. Με τη λογική ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι υψηλού, πολύ υψηλού οικονομικού επίπεδου. Ναι, όχι υψηλού, πάρα πολύ υψηλού οικονομικού επίπεδου. Συζητούσα με κάποιον άνθρωπο απέναντι, μάλιστα ήταν και. Κωνσταντινούπολη της Έλληνας και μου είπε το χαρακτηριστικό, την χαρακτηριστική αυτή έκφραση. Μου λέει: η Σμυρνή απέναντι και οι Τούρκοι την Χίο τη βλέπουν όπως βλέπουν οι Θεσσαλονίκοι τη Χαλκιδική. Αυτό μου είπε χαρακτηριστικά. Δηλαδή υπάρχει απίστευτη διάθεση και πρόθεση να έρθουν εδώ. Μήπως όμως ο Ερντογάν τη βλέπει όπως βλέπει? Τουλάχιστον να τα πάρουν, να τα πληρώσουν, να τα πάρουν και τσάμπα. Άρα όμως και αυτοί που είναι μέσα βέβαια, στο κράτος. Ναι. Για να έρχονται ακριβώς απέναντι, πάνε να πούνε ότι βλέπουν ότι εδώ, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έρχονται σε ένα σίγουρο μέρος, ξέρω εγώ. Εντάξει, θεωρητικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα τι βλέπουν, τι είδαν στον ύπνο τους. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Μιλτιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα αρχόμαστε να μας συμβουλευτούμε για τις επόμενες αγορές μας. Ό,τι θέλετε, πάντα στη διάθεση. Λοιπόν, πολύ ωραία, πάμε. Η κοπέλα έξω δεν μας μιλήσει. Ξένη είναι. Δεν μας μιλήσει. Γεια σας, τι κάνετε? Δεν μας μίλησες, ε. Πώς πας έτσι? Βγάλ' το μολύβι και βάλε ζώνη. Βγάλ' το μολύβι και βάλε ζώνη. Και εσύ βάλε κράνος. Γυρνάς μες στην πόλη, θα σε καθαρίσει κανείς.
Λοιπόν, Γιάννη, κάνε μια μικρή διακοπή να δούμε πού είμαστε. Καλησπέρα. Άσυνο, άσυνο. Τσόκσο. Πάμε και στο χρυσό. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Ζήτω η τρέλα! Γιατρά, βοήθεια! Συνεχίζουμε. Το θέμα μας το ίδιο. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα για να έχετε αφορολόγητο. Ό,τι αφορολόγητο έχετε. Άμα θέλετε να το κερδίσετε. Γεια σας. Αυτή εδώ η αλυσίδα έχει γεμίσει την αγορά. Ενοικιάζεται. Αλυσίδα πρέπει να είναι, franchise. Παντού βλέπεις τέτοια. Μαριό, εδώ. Μαργκουνάκης. Χατζηγιάννης είναι εδώ. Δεν είμαι εδώ, όνειρο σώ, και μη με ξυπνάτε τώρα, μη, γιατί... Φάε, θα πέσεις κάτω. Έχετε πιστωτική κάρτα αν θέλει να πληρώσει κάποιος πελάτης? Βέβαια. Αστείο είναι. Το ξέρετε ότι από εδώ και πέρα για να έχετε απαλλαγή στη φορολογική σας δήλωση, οι αγορές σας θα πρέπει να γίνονται με πιστωτική. Έχετε. Έχεις πιστωτική, όχι? Όχι. Αν ρωτήσετε το λογιστή σας, άμα κάνετε φορολογική δήλωση, θα πρέπει να σου πει πόσα έκανες αγορές με πιστωτική. 20 χιλιάρικα. Τάκ, θα έχεις απαλλαγή. Συμφωνείτε με το μέτρο? Δεν ξέρετε εσείς. Α, με ξέρω. Γεροί να είμαστε να πληρώνουμε. Γεροί να είμαστε να πληρώνουμε. Δεν δούμε ακόμα τι άλλο θα γυρέψουνε. Τώρα θα γίνει συνταξιούχα. Θα σας γίνει ένα μικρό κοψιματάκι ακόμα. Γιατί λέει τους έρχονται πολλά στον κόσμο και δεν ξέρουν τι θα τα κάνουνε. Ένα μικρό ακόμα. Ένα μικρό ακόμα. Δούμε ένα ακόμα τι άλλο θα μας κάνουν. Υπομονή. 17-18 θα γίνουν δύο μικρές κοψιματάκια. Ναι. Κατά το 20 θα ανασάνομαι. Το σίδηρο. Το πιο σημαντικό κομμάτι της οικοδομής. Μια οικοδομή με σκουριασμένα σίδερα έχει πολύ μικρή διάρκεια στο χρόνο. Προμηθευτείτε τα κατάλληλα σίδερα στις κατάλληλες συνθήκες για τη δική σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Εργαζόμαστε με όλες τις καιρικές συνθήκες σε ειδικά διαμορφωμένους, στεγασμένους και προστατευμένους χώρους. Είμαστε οι μόνοι που δουλεύουμε υπό κάθε καιρικές συνθήκες. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Σύρματα για περιφράξεις, σίδηρα για μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια και πάνελ. Τα σίδερά μας βρίσκονται προστατευμένα όλο το χρόνο και εγγυώνται την καλύτερη ποιότητα στη δικιά σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Τηλέφωνο 78-408. Το καλύτερο για τη δική σας οικοδομή. Yeah. 1, 2. Welcome to the La La Land. It's not all about the money, not all about the fame, not all about the money, money, money. La la la. It's not all about the money, not all about the fame, not all about the money, money. Timothy. Baby girl, let me holler at you. I know you see these scars fast too, but take a minute, let me explain. Need somebody who'll ride when times change. Could you be the one to ride a shotgun and hold my heart? You're the right one. See when everything fades, you'll be right there. No blinded by the stars and bright glare. You will get a girl, but you ain't like that. See you different, I like that. See the money in the cars don't mean a thing. Eat anybody famous, all a game. You can't hold my pain, be true to your man. Just stick to the plan, wanna give you my last name. Gonna show you I am.
Το Bookstrom προσαρμόζεται και κρατά το σώμα ανατομικά. Bookstrom, για να ξέρετε που κοιμάστε. Κοιμηθείτε ήρεμα και ονειρευτείτε τα καλύτερα. Bookstrom, ονειρεμένο στρώμα. Και τώρα στην αεροπόρου Ροδοκανάκη 40, στη βιοτεχνία χειροποίητων στρωμάτων Bookstrom, αναλαμβάνουμε να επισκευάσουμε το παλιό σας στρώμα και να του δώσουμε επιπλέον ζωή. Do you believe in magic? If so, we ain't gotta chill. Nah, ain't no trick, but you know I got a copper feel. Τηλέφωνο 22710-20-288. Bookstrom, ένα μεγάλο όνομα και στο χώρο των επίπλων. Ελάτε σε εμάς και δείτε από τις μοναδικές συλλογές σε όλα τα έπιπλα σπιτιού. Κρεβατοκάμερες, τραπεζαρίες, παιδικά δωμάτια, σε ένα διόροφο μεγάλο κατάστημα που σας προσφέρει λύσεις για το σπίτι. Bookstrom και στο έπιπλο. Μοιάζομαι βομβαρδισμένο τοπίο με ένα στιχάκι που είναι μουτζουρό. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας ζωντανά για μία μοναδική βραδιά στοιχείο στην Οδύσσια Wine Bar. Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου θα μας χαρίσει τις υπέροχες μουσικές και τα τραγούδια του. Μα πέλησαν απ' τη δουλειά, με χώρισε η γυναίκα. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας ζωντανά στην Οδύσσια. Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου. Κάντε άμεσα τις κρατήσεις σας στα τηλέφωνα 2271-02585 και 6942-22-2250. Και ένα χάος δυνατό! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Έρχεται ο κόσμος, σας πληρώνει σαν με πιστωτική. Βέβαια. Ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εσείς αγορές κάνετε με πιστωτική? Όχι. Γιατί? Τώρα θα είσαι υποχρεωμένη, δεν κάνεις φορολογική δήλωση? Κάνω. Ωραία, θα πρέπει τώρα θα ξεκινήσουμε. Ένα ποσοστό των αγορών σας να είναι με πιστωτική. Άμα πρέπει θα το κάνουμε. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Παιδιά, ο κόσμος τι έχει. Τι να κάνουμε? Ορίστε, νοικιάζει παρανυφάκια. Παρανυφικά. Εγώ νόμιζα ότι έχει παιδάκια και τα νοικιάζει ανάλογα για το γάμο. Ναι, τίποτα παιδάκια θα πάρεις και θα τα νοικιάζεις. Για παρανυφάκια. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Τι είναι, ζωγράφος κι εσείς? Εδώ είναι η γειτονιά των καλλιτεχνών. Καν και καν. Πάρε κανένα βιβλίο, κάτσε τα βράδια σπίτι σου, ηρέμησε. Βιβλίο. Έλατε, μες στο σωρό. Για το φορολογικό νομοσχέδιο το καινούριο που θα πρέπει οι αγορές μας να γίνονται μέσω καρτών. Τι έχετε να πείτε? Εγώ προσωπικά δεν θέλω να τις χρησιμοποιώ τις κάρτες. Ναι, αλλά δεν θα έχεις αφορολόγητο στην πιστωτική, στη φορολογική σου δήλωση. Γιατί τώρα, δηλαδή, που σου δίνει το αφορολόγητο, από τη μία σου δίνει αφορολόγητο και από την άλλη στην παίρνει. Λοιπόν, τώρα όμως, άμα δεν αγοράζεις με πιστωτική κάρτα και από το ψωμί μέχρι τα αυτά, δεν θα έχεις αφορολόγητο. Δεν έχω ούτως ή άλλως να πάρω κάτι, θα τους λέω. Αυτό είναι. Δεν έχω, δεν παίρνω. Και μετά θα σας κάτσουν μέσα στα... Στα καν και γλέγα με θρέφουνε και όλα. Και δεν τρώτε και πολύ από ό,τι βλέπω. Οπότε ποια είναι η διαφορά? Μάλιστα. Εσείς σας πληρώνουν με πιστωτική? Ναι, με πολύ συχνά. Ναι, βέβαια. Με. Και για μικρά ποσά. Για 7 ευρώ. Και τι... δεν έχει ο κόσμος ρευστό να κυκλοφορεί. Δύο λεπτά. Εσείς από τις κινήσεις αυτές μέσω πιστωτικής δεν έχετε κάποια επιβάρυνση? Φυσικά και μεγάλη μάλιστα. Και κράτηση από την τράπεζα ανά συναλλαγή και 9 ευρώ συν ΦΠΑ, 23% κάθε μήνα που πληρώνω το POS. Εσείς έχετε 23%? Το POS έχει 23%, γιατί πρέπει να είναι υπηρεσία, είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είναι γύρω στα 11 ευρώ, φαντάσου, το μήνα κρατήσεις από την τράπεζα έτσι κι αλλιώς, είτε κάνω συναλλαγή στο μηχάνημα είτε δεν κάνω, συν κράτηση ανά συναλλαγή που σου κάνει η τράπεζα. Και προφανώς αυτό το ποσό εσείς δεν μπορείτε να το μετακυλήσετε στον πελάτη. Τι εδώ μας ήταν καλύτερη τιμή να τους κάνουμε, να το πούμε, και πλήρωσέ μας και για το... Δηλαδή σε αυτά τα ποσά τώρα που έχετε εσείς, 5, 6, 7, 8, 10, ζητάνε καλύτερη τιμή.
Ναι, και σε αυτά ζητάνε καλύτερη τιμή. Τι να κάνουμε, έτσι έχουμε φτάσει πια. Πάρ το δώρο, βρεθία, πάρ το δώρο. Έχουμε φτάσει σημείο να ξεφτελίζουμε και το ίδιο μας το προϊόν, την ίδια μας τη δουλειά που κάνουμε. Αλλά τι να κάνεις, τον καταλαβαίνεις και τον κόσμο, γιατί δεν μπορεί να πάρει. Σου λέει, θέλω να κάνω ένα δώρο, θέλω να πάρω κάτι για τον εαυτό μου. Κάνε μου ό,τι καλύτερο μπορείς. Κάνε μου το λίγο πιο φθηνά. Ειδικά όταν πληρώσει με κάρτα, δεν μπορείς να του κάνεις και καλύτερη τιμή. Του το εξηγείς, φαντάζομαι. Του το εξηγώ, αλλά και. Γιατί είναι και η συσκευασία που μπαίνει. Δεν το δίνεις. Που αυτό έχει το κόστος του, βέβαια. Έτσι. Και η συσκευασία έχει το κόστος. Είναι η συσκευασία, είναι το καρτελάκι που μπαίνει απάνω, είναι το κορδελάκι. Έχει τόσα πράγματα. Εσείς κάνετε χρήση πιστωτικής. Για εσάς, για τα δικά. Προσωπικά μόνο σε μεγάλα ποσά. Και εγώ κυρίως τη δουλεύω την πιστωτική στις συναλλαγές που έχω με τους προμηθευτές μου. Όταν πηγαίνω η ίδια να κάνω τις αγορές μου, επειδή είναι μεγάλα τα ποσά. Σου κάνουν δόσεις. Όχι. Απλά επειδή είναι μεγάλα τα ποσά, να μην κρατάω μεγάλα χρηματικά ποσά στην Αθήνα απάνω μου. Το πληρώνω με κάρτα. Διαφορετικά εδώ στοιχείο ακόμα μόνο αν έχω κάτι, ένα μεγάλο ποσό να δώσω. Και βέβαια εντάξει κάποιοι που είναι πιο, εσείς που είστε κοριτσάκια ακόμα, οι πιο μεγάλοι άνθρωποι τι... οι πιο μεγάλοι άνθρωποι πώς θα μπορέσουν να συμβιβαστούν με αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ήδη έχουν συμβιβαστεί από τον καιρό που στενόταν στις τράπεζες με τα capital control. Έχουν ήδη αντιληφθεί το τι είναι η κάρτα και πώς να τη χειρίζουν. Βέβαια, καλό και το μέτρο αυτό το capital, γιατί η κυβέρνηση σου δίνει, ας πούμε, τώρα σου δίνει τη βδομάδα 420 ευρώ, σου βάζει κάθε μέρα μέσα στην τράπεζα. Πας και τα παίρνεις. Κάτσε γιατί. Έχουμε και τηλέφωνο μέσα, ρε. Έχουμε και τηλέφωνο. Καμαρούλα μια σκαλιά, δύο επί τρία, όχι και λατρεία, τείχος και φιλιά. Καμαρούλα μια σκαλιά, τείχος και φιλιά. Νάνι, νάνι, καλό μου μωρά, η μανούλα είναι κοντά, σε παίρνει αγκαλιά, φιλιά. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, την ξημερώσει δηλαδή καλά καλά. Λέω από μέσα μου, μουλάρι, σήκω αντίσου, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα παιδιά. Ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον μπασά. Σ' αυτό το φτώχο, σ' αυτό το φτώχο καλυβό. Με άφησες μια μέρα, γιατί καλά το ήξερες, πως θα γίνω μητέρα. Ποιος μας τα βάζει στην τράπεζα, δεν ξέρω. Άμα μπας κάθε εβδομάδα και βάλεις την κάρτα, σου βγάζει 420. Μου τα χαρίζουν τα 420. Εγώ πάντως ότι και οι κάρτες είναι ένα σύστημα, όχι απλά για να σου ελέγξουν τις συναλλαγές και τις κινήσεις σου, ένα σύστημα για να σε κλέβουν επιπλέον. Διότι αν θα καθίσεις και βάλεις τα έξοδα της κάρτας, το τι σου κρατάνε, και το τι στο τέλος μπαίνει στη δική σου τη τσέπη, βλέπεις πόσο μείον είσαι εσύ. Απλά λες, άμα δεν το κάνω, δεν θα φύγει ο άλλος. Θα πεινάσω. Και τι έγινε μετά. Τώρα πεινάς. Μιλάς σαν επιχειρηματίες, αν δεν βάλεις την κάρτα. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται, δεν μπορεί να μην τη βάλεις. Ναι. Γιατί έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Όταν... Και είστε και υποχρεωμένοι, βέβαια. Νομίζω ότι από ένα σημείο και έπειτα θα είμαστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που θα υπάρχει αυτή η φοροαπαλλαγή. Αλλά και πριν την υποχρέωση, ηθικά είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί σωστά. Όταν ο άλλος έρχεται και σου λέει ότι εγώ τα 420 ευρώ της εβδομάδος τα έχω καταναλώσει, αλλά πρέπει να κάνω τα ψώνια μου, τα χριστουγεννιάτικα, τα πασχαλινά μου ή οτιδήποτε, και δεν έχω ρευστό, εσύ δεν έχεις, μου λέγαν μηχάνημα. Στην αρχή δεν είχα και τους έλεγα δεν έχω. Έχω ένα τρυπάνι από πίσω. Ναι, μου έλεγαν okay, δεν έχω ρευστό, γεια. Και έφευγαν, έχανα τον πελάτη. Οπότε αναγκαστικά και για τα λίγα ποσά
το βάλαμε το... Μα και εκτός αυτού νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι ανάγκη να βάλεις την κάρτα γιατί σε κυνηγάνε και σε τιμωρούν αν δεν έχεις βάλει. Είσαι υποχρεωμένη. Είσαι υποχρεωμένος και... από το κράτος. Και μιλάμε τώρα, το ΦΠΑ σε εσάς πόσο είναι? Εμάς ακόμα είναι 17. 17. Είναι 17. Η πρωτοχρονιά που θα ξυπνήσετε και θα λέτε καλή χρονιά και φιλιά και τέτοια. Θα ξανατρέχουμε τις ταμιακές για άλλα. Θα πρέπει η ταμιακή να γράψει 24. Το οποίο θα το απορροφήσετε και αυτό. Όχι, πια δεν νομίζω. Εσείς έχετε τράτος κι εσείς να απορροφήσετε λίγο. Ναι, λίγο, εδώ στα πλευρά. Ναι. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό πια θα απορροφηθεί, γιατί έχουμε απορροφήσει άλλα κι άλλα. Πόσο να απορροφήσουμε? Και συν το γεγονός ότι κάθε τρεις και λίγο πηγαίνουμε την ταμιακή για... Και πόσο η αλλαγή, πόσο? 10 ευρώ. Σε εμάς που είναι απλή ταμιακή, γιατί κάποιοι άλλοι που έχουν συστήματα μηχανογραφημένα... 50, και, ναι. Μιλάμε για σοβαρά ποσά. Την υγειά μας να έχουμε να τα πληρώνουμε. Δύο-τρία χρόνια θα είναι ακόμα. Δύο-τρία χρόνια και μετά θα μπούμε σε μια... Και όποιος επιζήσει, επέζησε, έτσι. Ναι. Όποιος επιζήσει, γιατί από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλοί επιζώντες. Μα μήπως έχει κάμερες και παίζουμε το Survivor όλοι μαζί εδώ πέρα και όποιος ζήσει θα πάρει το βραβείο. Στο τέλος. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, το θέμα έρχομαι... Το θέμα με το ΦΠΑ, για να κλείσουμε με αυτό, έχει ενδιαφέρον αυτό με τις κάρτες, θα το κάνουμε και σε άλλα σημεία της αγοράς. Όταν το νησί μας πήρε το μειωμένο ΦΠΑ, το μειωμένο συντελεστή, πριν από πόσα χρόνια δεν ξέρω, είμαστε ένα νησί που περνούσε καλά, δεν είμαστε στην πρώτη ταχύτητα όπως είναι το κέντρο, ας πούμε. Δεν είχαμε ευκολίες που έχει το κέντρο, αλλά είμαστε μια χαρά. Τώρα, όχι απλά δεν είμαστε στην 8η, 10η, είμαστε στην όπισθη. Και τώρα έρχονται και σου κόβουν και το... Αυτοί οι βουλευτές μας, αυτοί οι αρχές μας, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι κάνουν? Το έχουμε ξαναπεί. Ας πάνε να δηλώσουν στους κυβερνώντες ότι, παιδιά, στα νησιά μας τουλάχιστον, αν δεν κρατήσετε το ΦΠΑ, εμείς θα σας παραδώσουμε τις καρέκλες μας. Που με τόσο κόπο και αγάπη τις έχουμε και τις φροντίζουμε και τις καρεκλίτσες μας. Μπορείτε να το κάνετε. Έχετε τα guts να το κάνετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κυβιάντα. Μπούρδα. 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 Λάθος έκανα. Μην το κρατήσεις. Ελάτε κύριε, τελείωσε. Στις δουλειές σας. Finito la musica. Ναι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους προς το κομμάτι των αγροτικών ζητημάτων που μας έχουν θέσει οι παραγωγοί που επισκεφτήκαμε. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι ως Νέα Δημοκρατία η παρέμβασή μας θα είναι το πρίσμα ότι η συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχει πληγεί για δεύτερη χρονιά τα τελευταία φορά και τα τελευταία χρόνια είναι μια ιδιαιτερότητα μόνο για το νησί της Γιούγκα παγκόσμια κοινότητα, καθώς έτσι έχει χαρακτηριστεί και από τα Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από κοινωνίες και από τις άλλες πολιτικές κοινωνίες. Έτσι λοιπόν με τέτοιες συγκεκριότητες πρέπει να προσεγγίσουμε και τις προτάσεις μας για την άμεση αποζημίωση και αποκατάσταση των ζημιών που γίνονται παραλούμενα ιδίως. Δεν υποφέρονται. Άντε ρε παιδιά. Χάος! 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 Άντε ρε παιδιά! Χάος! 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 Thank you.
το καλοκαίρι δεν γίνε ξέρα χόρτα και πλαδιά. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές σε δάση. Αποφεύγουμε εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, όπως ηλεκτροκόλληση. Αν δούμε πυρκαγιά, τηλεφωνούμε αμέσως στο 199. Βρίσκουμε οδηγίες προστασίας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, civilprotection.gr. Κάθε χρόνο στη χώρα μας γεννιούνται χιλιάδες γατάκια και κουταβάκια. Τα περισσότερα από αυτά είναι ανεπιθύμητα και καταλήγουν στο δρόμο. Αυτό σημαίνει χιλιάδες αδέσποτα ζώα κάθε χρόνο, αφού ένα μόνο αδέσποτο γατί ή σκυλί μπορεί να γεννήσει έως και 25 γατάκια ή κουτάβια το χρόνο. Υπάρχει λύση. Μπορείς να σταματήσεις το ατύχημα πριν ακόμα συμβεί. Βοήθησε στη μείωση του αδέσποτου πληθυσμού. Στήρωσε το ζώο σου. Στην Κιβωτό του Κόσμου βοηθάμε τα παιδιά και τις μητέρες τους να ξαναγράψουν τις ιστορίες τους. Ενισχύστε κι εσείς το έργο της Κιβωτού και δώστε τους την ευκαιρία να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ελπίζοντας ένα μέλλον πιο φωτεινό. Αθλείστε σώμα και μυαλό στη σχολή Σότοκαν Καράτε. Καράτε, το άθλημα για όλες τις ηλικίες. Με όλα τα προτερήματα των Ολυμπιακών Αθλημάτων. Μόρια εισαγωγής σε σχολές. Σότοκαν Καράτε. Εγγραφές και στο τηλέφωνο 21 933. Σότοκαν Καράτε. Για όλες τις ηλικίες. Δάσκαλος παραδοσιακού καράτε Παναγιώτης Μπίτσικας. Εγγραφές στη σχολή και στο τηλέφωνο 21 933. Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους. Το πλήρωσαν με την ελευθερία τους. Όταν γυρίσουν κοντά μας, ένοχοι θα είμαστε εμείς, αν τους στιγματίσουμε. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος.